Η επιχείρησή μας βρίσκεται στη Κυπαρισσία. Είμαστε μια επιχείρηση περίπου 30 χρόνων. Ασχολούμαστε με την παραγωγή, τη συσκευασία και την τυποποίηση αγροτικών προϊόντων, όπου το κεντρικό μας, τα δύο κεντρικά μας προϊόντα είναι η ελιά Καλαμάτας Pop και η λιαστή ντομάτα, η οποία είναι προϊόν παραγωγής από σπόρο σε φυτό και φυσική αποξήρανση στον ήλιο, προκειμένου να αποθηκευθεί στο ψυγείο για να συσκευαστεί στην πορεία και να τυποποιηθεί. Έχουμε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων. Έχουμε μερικά χαρακτηριστικά. Ναι. Αφού τα βλέπουμε εδώ. Η επιχείρησή μας πρώτα απ' όλα κάνει και συμβατικά προϊόντα, αλλά έχει και κάποια βιολογικά. Τα βιολογικά είναι ελιά καλαμών, πράσινη ελιά και λιαστή ντομάτα. Και φυσικά έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Τα συμβατικά προϊόντα είναι πάλι η ελιά Καλαμάτας Pop, το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, πράσινες ελιές τις οποίες φέρνουμε και τυποποιούμε, μια ολόκληρη σειρά από πατέ, δηλαδή πατέ καλαμών, πατέ πράσινης, λιαστή ντομάτα, αγκινάρα που είναι έτοιμη σαλάτα με ελαιόλαδο και πράσο για να σερβιριστεί, και τελευταίο προϊόν μας είναι η μέλιτζανο σαλάτα, την οποία έχουμε σε ολόκληρα κομμάτια μέσα σε λάδι, αλλά και σε πατέ. Προσπαθούμε να διαφοροποιούμαστε από τα βιομηχανικά προϊόντα, και όσον αφορά την παραγωγή των προϊόντων, αλλά και όσον αφορά τη συνταγή τους. Χρησιμοποιούμε κυρίως έξτρα παρθένο ελαιόλαδο δικής μας παραγωγής και προσπαθούμε όλα τα προϊόντα να έχουν πολύ χαμηλό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Δηλαδή χρησιμοποιούμε ντόπια υλικά, κάνοντας διάφορες συνταγές. Πού σας βρίσκουμε για πληροφορίες και για κάποιος θέλει να κάνει μια συνεργασία? Το site. Το site μας είναι το eliamed.gr. Η έδρα μας είναι στην Κυπαρισσία. Ο διακριτικός τίτλος είναι Αρκαδιά, με τον τόνο στο α στο τέλος, γιατί είναι η παλιά ονομασία της Κυπαρισσίας. Σωστά. Υπάρχουμε σε διάφορα σημεία στην Αθήνα και στην Καλαμάτα, αλλά η βασική μας δουλειά είναι εξαγωγές. Το 60% περίπου της παραγωγής εξάγεται κυρίως στην Ευρώπη. Προσφορούμε ένα σχόλιο. Θα έλεγα ότι είναι η πρώτη φορά που στη Μεσσηνία γίνεται μια ολοκληρωμένη προσπάθεια προσέγγισης της γαστρονομίας, του τουρισμού και της τοπικής παραγωγής. Είναι ένας κύκλος ο οποίος πρέπει να παραμείνει ενωμένος, γιατί αν κάποιο κομμάτι λείπει από αυτά, δεν μπορούν να προχωρήσουν και τα υπόλοιπα. Μακάρι να έχουν το κουράγιο οι διοργανωτές, και από αυτό τη θέση θέλω να τους δώσω τα πολλά μου συγχαρητήρια, να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια για να μπορέσουν να βάλουν τα τοπικά προϊόντα στην εστίαση. Η εστίαση να διαφημίσει τους παραγωγούς και τους τυποποιητές, και το επόμενο βήμα θα είναι να πάμε στις αγορές που μας επισκέπτονται μέσω του αεροδρομίου, σε αυτούς που έρχονται, το περισσότερο πληθυσμό που έρχεται από κάποιες χώρες να επιλέξουμε, και να πάμε να τοποθετήσουμε τη Μεσσηνία πλέον στο χώρο τους. Γιατί αφού έρθουν, γευτούν, γιατί δεν μπορεί να πείσουμε εμείς τον Ευρωπαίο να φάει έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Μεσσηνίας ότι είναι το καλύτερο και να του σερβίρουμε στα καταστήματα ηλιέλαιο. Πρέπει λοιπόν αυτό το πράγμα να περάσει σε όλους, ότι πρέπει να ενισχυθεί η αυτοκατανάλωση μέσα από την εστίαση, έτσι ώστε το επόμενο βήμα θα είναι, αφού το γευτεί εδώ, το μάθει εδώ, να πάμε να το δώσουμε και δίπλα στο σπίτι του εκεί που μένει.